Άριστο Τρίτη, 12 Νοεμβρίου 2024. Χαίρετε. Χαίρετε. Τι κάνετε. Καλά είμαστε εσείς. Καλά. <laughs> Καλά. Έχει, έχει, γίνει ο καιρός και ο χειμωνιάτικος και είναι λίγο παράξενο, αλλά θα το συνηθίσουμε. Όντως, πολύ ναι. χειμωνιάτικος ξαφνικά. Ναι. Ται. Λοιπόν... Ε, έχουμε ένα μήνυμα αριστονίκη μου, το οποίο το στείλα από χθε το βράδυ. Μου το στείλε ναι. μια φίλη. Και θα στο διαβάσω ακριβώς όπως μου το στείλε και να το συζητήσουμε, να το σχολιάσουμε και να πάρουμε τα φώτα σου. Θέκλα μου, σου γράφω αυτό το μήνυμα για να σου μιλήσω για το δικό μου παιδί. Έχω δύο παιδιά, μια κόρη 12 χρονών και ένα γιο 8 όπως και εσείς. Έχουν τις ίδιες ηλικίες με τα δικά μας τα παιδιά. Μέχρι πέρσι στο δημοτικό, άρα η κόρη της κοπέλα είναι πρώτη γυμνασίου, ε? Μέχρι πέρσι στο δημοτικό, με την κόρη μου, είχαμε μια καλή επικοινωνία, με τα προβληματάκια μας, αλλά η κατάσταση ήταν διαχειρήσιμη. Είναι ένα πολύ ανεξάρτητο παιδί, πάντα είχε φίλους στο σχολείο, είχα την εντύπωση ότι είχε αυτοπεποίθηση και ήταν τυπική με τις υποχρεώσεις της στο σχολείο. Λέει, είχα την εντύπωση ότι είχε αυτοπεποίθηση, άρα ίσως τώρα να έχει καταλάβει ότι έχει χαμηλή αυτοεκτήμηση το παιδί. Πέρσι, στα Χριστούγεννα, δηλαδή τα Χριστούγεννα της έκτης δημοτικού, τις πήραμε και κινητό, το οποίο ο σύζυγος είχε υπό την επίβλεψη του. Δηλαδή διατηρούσε την ικανότητα να βλέπει πού μπαίνει, ποιε εφαρμογέ χρησιμοποιεί κτλ. Είναι αυτό το πρόγραμμα που έχουν και τα Android και τα, τα, τηλέφωνα της Apple που μπορεί ο γονιός να ελέγχει τις ώρες που θα είναι το παιδί στο διαδίκτυο σε ποιε εφαρμογέ θα μπαίνει κλπ. Από το καλοκαίρι και μετά, δηλαδή το καλοκαίρι μετά το νέχτη δημοτικού σχολείου, παρατήρησε ότι το παιδί είχε κολλήσει στο κινητό. Συζητούσε με φίλες μέχρι αργά το βράδυ και κοιμόταν όλο το πρωί. Παρότι είχα τις αντιρρήσεις μου, συμφώνησα με τον σύζυγο να μην της το κλείσουμε, εφόσον είμασταν διακοπές και ήθελε να έχει μια επαφή με τους φίλους, με τους φίλους της. Απλώς κάθε βράδυ πάλευα να της το παίρνω. Να μην στα πολυλόγω από το Σεπτέμβριο άρχισε η καινούργια χρονιά. Το κινητό έκλεινε το βράδυ, αλλά το παιδί δεν φαινόταν να μπαίνει στο πρόγραμμα του σχολείου. Ήταν τελείως ανοργάνωτη, ξέχναγε τα βιβλία και τα τετράδιά τη στο σχολείο, δεν ήξερε τι έχει να διαβάσει, έπρεπε να στείλει μήνυμα στην ομαδική της τάξη για να πάρει τα μαθήματα. Και όταν τα έπαιρνε, διάβαζε ένα εικοσάλεπτο και είχε τελειώσει. Τακτικά της έλεγα να μου πει τι κάνανε και να τη βοηθήσω αν χρειάζεται, αλλά εκείνη αρνιόταν τη βοήθειά μου. Σε λίγο άρχισαν τα τεστ, τα διαγωνίσματα δηλαδή, και έπαιρνε χαμηλούς βαθμούς, ίσως και κάτω από τη βάση. Επίσης, όταν έβγαινε με τις φίλες της στη γειτονιά για βόλτα, αργούσε να γυρίσει. Μία φορά αναγκάστηκα να πάω ευνηδιαστικά να δω που ήταν και με ποιου. Αρχίσαμε λοιπόν τις τιμωρίε. Δεν γυρνά την ώρα σου, δεν βγαίνει για μια εβδομάδα κτλ. Όμω η όλη συμπεριφορά τη είχε αλλάξει καταλαβαίνω ότι είναι στην εφηβεία και κάνω υπομονή και δεν θέλω να την κοντράρω πάρα πολύ. Πριν από δύο εβδομάδες, κατέβασε ο άντρας μου τις συνομιλίες της στο Instagram, καθώς βλέπαμε ότι εκεί περνάει πάρα πολλές ώρες καθημερινά και εκεί φρίξαμε. Μάθαμε ότι το παιδί μας έχει κάνει μια σχέση με ένα αγόρι ένα χρόνο μεγαλύτερο, το οποίο συνέχεια την πιέζει να συναντηθούν και να κάνουν κάτι χωρίς να το περιγράφει. Η δικιά μας του έλεγε με ναι, αλλά λίγο ότι εμφανιζόταν πάντα με φίλες, λίγο ότι τις απαγορεύαμε τις βόλτες, δεν έχει γίνει κάτι ως τώρα. Έκατσα να τη μιλήσω. Τη είπα ότι δεν με πειράζει να έχει ένα φίλο, αλλά αυτός φαίνεται να μην τη σέβεται. Δεν σου είπα ότι κάθε φορά που δεν γίνεται κάτι μεταξύ τους, αυτό τη χωρίζει και η δικιά μου τον παρακαλάει. Της λέω ότι είναι πολύ μικρή για να αρχίσει τέτοιου είδου σχέσεις αλλά μου λέει ότι δεν ξέρω και ότι άλλα παιδιά από μικρότερα ξεκινούν και ότι δεν θα κάνουν και σεξ, μόνο θα φασωθούν. Πώς αν αντέξω γυναίκα. Αν έχεις χρόνο, πες μου δύο προτάσεις. Είναι φυσιολογικό αυτό το ρεύμα της εποχής. Η κόρη μου, 12 χρόνων, που μου λέει ότι θέλει να φασωθεί, να την αφήσω, είναι μόνο 12 χρόνων. Ή να σταματήσω να είμαι διαλλακτική και να τη πάρω κινητό και να την κλείσω μέσα για κάνα δύο μήνες να συνέλθει. Πραγματικά δεν ξέρω τι να κάνω. Μέχρι τώρα το πάμε συντηρητικά και σιγά σιγά, αλλά η κατάσταση αισθάνομαι να ξεφεύγει. Συγγνώμη για το μακροσκελές μήνυμα. Αν πιστεύει ότι θες να το κάνεις βίντεο με αυτό το θέμα, ίσως με την Αριστονίκη θα χαρώ πολύ. Ευχαριστώ για το χρόνο σου, φιλιά, στην οικογένεια. Λοιπόν, ε, αυτό, αυτή την περιγραφή γενικώ την ακούω αρκετών καιρών τώρα, μετά την πανδημία ιδιαίτερα και από πάρα πολύ κόσμο και είναι και αυτός ο λόγος που κάναμε πολλά σχετικά βίντεο για αυτά τα θέματα αλλά και που δημιούργησα και τις ομάδες για, την, για τον εγκέφαλο και τα λοιπά. Αυτό που παρατηρείται είναι ότι μετά την πανδημία, επειδή τα παιδιά ήταν ανεξέλεκτα και η, η χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωση και του διαδικτύου δεν μπορούσε να ελεγχθεί γιατί ήταν ευλογία στα εισαγωγικά για όλους μας που μπορούσαμε έστω και με αυτόν τον τρόπο να επικοινωνούμε με τους άλλους, να δουλεύουμε να κάνουν τα παιδιά, τους, τις, τα παιδιά μας τις υποχρεώσεις τους στις σχολικές και να παρακολουθούν μέσω τηλεκπαίδευσης την ροή των μαθημάτων τους. Και γενικότερα ήταν το μόνος, ο μόνος τρόπος κοινωνικοποίησης που είχαμε. Ωστόσο ε, όλοι μας ήμασταν σε μια φάση ε, που δεν ξέραμε τι μας γινόταν και αφήσαμε έτσι αρκετό χρόνο στα παιδιά ε, να είναι μέσα στα μέσα κοινωνικής δικτύωση και στο διαδίκτυο... με αποτέλεσμα να έχουμε αυξήση του ποσοστού εθισμού των παιδιών... ιδιαίτερα τα μικρά παιδιά, αλλά και οι εφήβοι μας. Ε, αυξήθηκε ραγδαία ο αριθμός αυτό. Και μετά είχαμε, τουλάχιστον στην Κύπρο... δεν ξέρω αν το περιστατικό αυτό είναι στην Κύπρο ή στην Ελλάδα. Στην Κύπρο νομίζω είναι. Okay. Ε, τουλάχιστον στην Κύπρο είχαμε όταν... Ε, Επαρήρθεν αυτή η δύσκολη περίοδος πραγματικά ε, που επεράσανε μια μεταβατική φάση όπου ε, πηγαίνουν να ασχολούν τα παιδιά αλλά άμα ήταν άρρωστοι μπορούσαν να είναι και με στο διαδίκτυο ή γενικότερα υπήρχε έτσι μια μεταβατική περίοδος που υπήρχε και φόβος και ανησυχία και πάρα πολλά συναισθήματα κάτω από το χαλήν ε, εκείνη την περίοδο. Ε, εδώ στην Κύπρο είχαμε και το θέμα των τετραμήνων που ε, έτσι ξαφνικά ε, αφήσαμε στην άκρη ό,τι έλλειψη ε, 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 προήρθεν από την ε, μη ετοιμότητα που είχαμε για να κάνουμε σωστή Φυσικά εκπαίδευση. Φυσικά το παιδί αυτόν τώρα, φέτος πήγε γυμνάσιο. Φέτος πήγε γυμνάσιο, αλλά... Εγώ τώρα κάνω μια εισαγωγή για να εξηγήσω ότι είναι ένα φαινόμενο το οποίο. Ναι, ε, συγγνώμη, συγγνώμη που σε διακόψα. Γενικότερα είναι, αφορά πολύ κόσμο. Οπότε ασχολούμασταν με το θέμα των τετραμήνων, που ήταν έναν άλλο μεγάλο κεφάλαιο. Ε, και αφήσαμε για άλλη μια χρονιά το θέμα του εθισμού. Και όταν έφυγε και το θέμα των τετραμήνων, ε, εφανερώθηκε μια. Το θέμα το τεράστιο που υπάρχει. Πάρα πολλά παιδιά έχουν μείωση τη απόδοση του λόγω τη εξάρτηση από το διαδίκτυο. παιδιά που δεν είχαν κανένα τέτοιο πρόβλημα και ακόμα και παιδιά που είχαν ενδεχομένω κάποια θεματάκια. Αλλά γιατί είχαν κάποια έτσι, κάποιο θέμα μαθησιακής δυσκολίας και άλλα γιατί εθίστηκαν από το διαδίκτυο με, απο... με, αποτέλεσμα να μην μπορούν να το ελέγξουν. Και είναι πάρα πολύ δύσκολο να το ελέγξουμε, γιατί ακόμα και εμείς οι ενήλικες δυσκολευόμαστε να το ελέξουμε. Αριστονική Οπότε... μου, σε αυτήν την υπόθεση είναι δύο ζητήματα. Το ένα είναι ο εθισμός από το κινητό μπαύλα Διαδίκτυο και το άλλο είναι η σχέση σε τόσο νεαρή ηλικία που τη ζητάει επίμονα ο φίλος της να κάνουν κάτι. Ναι, ακριβώς. Το ένα σχετίζεται ωστόσο με το άλλο. Ναι, ναι, ναι. Η χρήση του διαδικτύου δεν είναι μόνο ότι μας εθίζει σε αυτόν τον τρόπο κοινωνικοποίησης, αλλά και λείπει ο έλεγχος που έχουμε εμείς οι γονείς για το τι ακριβώς κάνουν τα παιδιά μας μέσα σε εκείνα τα κοινωνικά δίχτυα, με ποιους μιλούν, τι λένε, ε, πως αντιμετωπίζουν την κατάσταση, πόσο έτοιμα είναι να διαχειριστούν όλη αυτήν την ε, ιστορία με τα μέσα κοινωνικής δικτύωση και πόσο μεγάλη επιρροή έχουν αυτά ε, στη ζωή των παιδιών. Ε, να θυμίσω ότι έχω ασχοληθεί εκτενώς με αυτό το θέμα από το 2008 για την επιρροή της pop κουλτούρας στο μεγάλωμα των προεφήβων και των εφήβων και έχει διαφανεί ότι η επιρροή της pop κουλτούρα. Το διδακτορικό σου είναι σε αυτόν το Το διδακτορικό, διδακτορικό μου είναι ναι. σε αυτόν τον θέμα. Ναι. Είναι μεγαλύτερη από την επιρροή που έχει ε, η μητέρα, ο γονέα. Α, ο... α, τούτο ξαναπέστο. Ξαναπέστο, λοιπόν, ακούστε. Η διδακτορική διατριβή τη δόκτωρο Αριστονίκη τη Οδοσίου Τριφωνίδου, που μιλάει αυτή τη στιγμή, είναι, έχει να κάνει με το τι επηρεάζει περισσότερο τα προέφευα κορίτσια, η κουλέσσα κορίτσια νομίζω προεφύβα το... Κορίτσια, ναι. Τα προέφευα κορίτσια, η μητέρα τους ή η pop κουλτούρα και το αποτέλεσμα είναι ότι είναι η pop κουλτούρα που είναι πιο επιδραστική. Ναι. Wow. Οι καλύτες δείκτες, αλλά φαίνεται ότι η pop κουλτούρα είναι ασκεί μεγαλύτερη επιρροή στην κοριτσιστική στην ταυτότητα από ότι όλα, όλα τα υπόλοιπα άλλα μέσα, οι συνομήλικοι, οι γονείς, το περιβάλλον, η εθνικοπολιτισμική προέλευση, η κοινωνικο-οικονομική κατάσταση, όλα αυτά ήταν μέρος της, τέλος πάντων, Τη έρευνα που είχα κάνει τότε και διαφάνηκε ότι υπήρχε μεγάλη επιρροή. Αυτό φυσικά στο εξωτερικό. αυτές οι μελέτες είχαν γίνει πολλά πιο χρόνια πριν. Εσύ γιατί... αυτόν το έκανε στη Θεσσαλονίκη, όμως... το δαχτυλικό στο Αριστοτέλειο, με δείγμα από τη Θεσσαλονίκη. Ναι. Με δείγμα από τη Θεσσαλονίκη. Ε, από το 2008 είχε διαφανεί αυτό. Ε, και φαίνεται ότι όσον περνάει ο καιρό αποδεικνύεται περίτεραν αυτή η επιρροή ε, όπου πραγματικά οι έφηβοι λόγω και της, ηλικ... του ηλικιακ... της ηλικιακής καταστασής που έχουν λόγω της εξέλιξης που έχουν δεν είναι δυνατόν να μπορέσουν να έχουν εκείνη τη δύναμη του χαρακτήρα γιατί ακόμη η προσωπικότητα είναι εν εξελίξη ναι. δεν έχουν αυτή τη δύναμη να αντισταθούν ε, σε όλη αυτή την επιρροή που ασκούν τα μέσα κοινωνική δικτύωση. Ε, είναι και χειραγωγική. Πολλέ φορέ μα κρίνουν εύκολα, μα ασκούν κριτική. Εμεί, ανάλογα με, την, με τη δυναμική του καθενό, ανάλογα με τα δικά μα τα θέματα, υποκύπτουμε ή γινόμαστε πιο ελαστικοί, φοβόμαστε να μην μας πούνε ότι είμαστε τοξικοί γονείς, φοβόμαστε να μην μας πούνε ότι είμαστε ακατάλληλοι, φοβόμαστε γενικότερα να μην... Ε, γιατί είμαστε σε μια εποχή που ε, γενικότερα αυτ, αυτές οι λέξει είναι πολύ δημοφιλείς και πετάγονται από εδώ και από εκεί και γίνεται και ίσως και μια χρήση ε, που δεν, δεν αρμόζεις όλες τις περιστάσεις ενώ... No ο καθένας έχει γίνει μικρός ψυχολόγος και ε, ακόμα και οι μικροί μας τα μικρά μας τα παιδιά και οπότε τους βολεύει κατά το δοκούν που λένε ε, πετάνε διάφορες λέξεις ε, και ο, ανάλογα με τα θέματα που έχει και ο καθένας μας πιάνεται. οπότε ε, 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 εξού και το δίλημμα της ε, εγώ θα έλεγα ότι χρειάζεται να είμαστε πιο δυναμικοί γονεί και με περισσότερη αυτοεκτίμηση οι γονεί και αυτοπεποίθηση στο ρόλο του γονέα και να βάζουμε όρια. Ακριβώ. Να μην φοβηθούμε την κριτική και να μην φοβηθούμε ούτε τα πειρά των άλλων ή των αλόγων γονέων ή των εκπαιδευτικών πολλέ φορέ ή τον bullying που θα που μπορεί να περάσουν τα παιδιά γιατί εμείς είμαστε πιο αυστηροί με τη χρήση του κινητού ή με τον χρήση κοινωνικών δικτύων ε, αξίζει τον κόπο γιατί φαίνεται ότι πιάνει τόπο γενικά το να έχεις έναν έλεγχο στη χρήση του κινητού Τα παιδιά αλλά... μας έχουν ανάγκη να τους βάλουμε νωρία δεν τους, δεν τους το περιποιούμε το... καμία τιμή και καμία υπηρεσία να τους αφήνουμε να είναι θα φτάσει η στιγμή που θα το αναγνωρίσουν και τότε θα μας πούν πόσο ε, πόσον τους βοήθησε η χρήση ορίων όταν θα είναι πια σε πιο μεγάλη ηλικία. Ε, σε αυτή τη φάση όμω, δεν θα περιμένουμε ότι θα είναι εύκολη υπόθεση. Σίγουρα το να στερήσεις από έναν παιδί το κινητό του, το οποίο όλοι πια έχουν κινητόν και κάνουν... Όχι κόρη, αφού έχει ωράρια, το έχει και ο πάνω στο κινητό του για τα δικά μας τα παιδιά και έχει ωράρια. Κανονίζεις το ωράριο... Ο ότι η πρόσβαση στο διαδίκτυο από την τάδη ώρα μέχρι την τάδη ώρα. Και η, η ώρα που είναι που κλείνει το τηλέφωνο, κλείνει η πρόσβαση στο διαδίκτυο, αλλά μπορεί το μωρό να πάρει τηλέφωνο να στείλει μήνυμα. Σε περίπτωση, πες, για παράδειγμα, ώρα που είναι εκτός σπιτιού, αν δεν έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο, αν, αν έχουν τελειώσει οι ώρες του, μπορεί όμως να χρησιμοποιήσει το τηλέφωνο και ώρα να αν ενώ ότι υπάρχουν ασφαλιστικέ δικλίδε. Δεν, τους παίρνει, δεν είναι ανάγκη να του πάρει το τηλέφωνο. Του τους βάζει αυτόν τον προγραμματισμό. Στην περίπτωση όμω του εθισμού, δεν μπορεί ένα παιδί να ελέγξει ε, τον εθισμό του. Είναι, μεγαλ, είναι η μεγαλύτερη η επιρροή του εθισμού. Εννοείται από την... ότι όταν ένα παιδί έχει εθισμό, πρέπει να πάει στον παιδοψυχολόγο. ψυχολόγο. Δηλαδή, θα το συζητήσουμε το πράγμα. Εγώ έχω να πω στη φίλη, τη γράψα χθε ότι θα κάνουμε το βίντεο. Έχω να πω στη φίλη ότι πρέπει και το παιδί να πάει σε παιδοψυχολόγο και η ίδια να πάει πρώτα στον παιδοψυχολόγο να εκθέσει το ζήτημα, να πει του προβληματισμού τη, τι ανησυχίε να δώσει το ιστορικό του παιδιού και μετά να ακολουθήσουν η να κάνει το παιδί να ατομικέ συνεδρίε, ή να κάνει ομαδικέ, ή να κάνει ατομικέ και ομαδικέ. Είπε ότι έχεις... θα ξεκινήσει σύντομα την ομάδα που, είναι... που έχει σχέση με αυτό το θέμα. Ακριβώ είναι... πρέπει να, να ελεγχθεί το παιδί ε, τι συμβαίνει γενικά, ποιε γνωστικέ περιοχέ του έχουν επηρεαστεί και ποια ελλείμματα έχει γνωστικά και, και, μέσα από το πρόγραμμα των σχολικών. Και από εκεί και πέρα να συμβουλευτεί η μητέρα και ο πατέρας ε, γύρω από το τι πρέπει να κάνει στο, στο παιδί, τι στρατηγικέ πρέπει να ακολουθήσουν. Δεν πρέπει να δει ο παιδοψυχολόγο το παιδί, να επικοινωνήσει πρώτα μαζί του και μετά να του δώσει συγκεκριμένε συμβουλέ πώ χειρίζονται Πα, το, το θέμα αυτό. Ναι. Να αξιολογηθεί το παιδί, να δούμε σε, σε, σε τη, στην κατάσταση του παιδιού και μετά να ακολουθηθεί συμβουλευτική και στου γονεί, αλλά και να γίνει παρακολούθηση στο παιδί, προκειμένου να προλάβουμε κάποια πράγματα. Έχουμε Νοέμβριο. Εν έχουμε τετράμινες πια στο γυμνάσιο, οπότε υπάρχει ο χρόνος να α, μπορέσει να... Είναι πολύ σημαντική η πρώτη γυμνασία, γιατί πολλά παιδιά στη μετάβαση από το δημοτικό στο γυμνάσιο έχουν δυσκολία να μπουν στον νέο τρόπο διδασκαλίας, μάθησης και διαβάσματος. Είναι παράξενο. Όχι καθόλου. Είναι πολύ δύσκολη η μετάβαση. από τις πιο, νομίζω η πιο δύσκολη μετάβαση, θα τολμούσα να πω. Για άλλου λόγου. Η μετάβαση από τον υπηαγωγό στο δημοτικό είναι για άλλου λόγου δύσκολη. Η μετάβαση από το δημοτικό στο γυμνάσιο είναι για άλλου λόγου δύσκολη. Αλλά λόγω και τη εφηβεία ε, είναι πολύ πιο διαφορετικό ο τρόπο διδασκαλία τα πολλαπλά γνωστικά αντικείμενα, οι, οι, δάσκα, οι καθηγητές οι οποίοι είναι διαφορετικών αντικειμένων, η μετάβαση του ότι ξαφνικά ε, χρειάζεται το παιδί επί της ουσίας να αφιερώνει πάρα πολύ χρόνο από τον ελέγχο. Τα ελέφη... 20 λεπτά με τίποτα δεν επαρκούν να διαβάσει μια μαθήτρια ε, πρώτης ε, χρόνιας. Ε, ε, σημαίνει σημαίνει ε, δεν διαβάζει. Από τη δική μου εμπειρία... Εμέναν τα δικά μου τα παιδιά στο γυμνάσιο σταμάτησαν όλες τις δραστηριότητες που έκαναν τις αγαπημένες τους δραστηριότητες για να είναι αφοσιωμένοι στα μαθήματα τους και να έχουν, έχουν καλή απόδοση. Δεν προλάβαιναν, ιδιαίτερα στην περίοδο των διαγωνισμάτων, δεν προλάβαιναν να διαβάζουν, να είναι σωστοί, να κάνουν τα project τι εργασίες τους, να, να, γενικά να είναι σωστοί σαν μαθητέ, όπως ήθελαν ήδη και να έχουν και δραστηριότητες. Εντάξει, τα δικά σου τα παιδιά ήταν και στο top των βαθμών. Τώρα, εγώ προσωπικά θεωρώ ότι το κάθε παιδί είναι ανάλογα με τι δυνατότητε του. Ένα παιδί μπορεί yeah. να. οι δυνατότητε του και, και, και οι επιδιώξει του να είναι να έχει σχετικού την αφγκρέιτ, δηλαδή να έχει βαθμού πάνω από τη βάση και πιο κοντά στι δυνατότητε του. Δεν είναι απαραίτητο να σταματήσουν τι αγαπημένε του δραστηριότητε όλα τα παιδιά, απλώ να μάθουν ότι. Πρώτα κάνουμε τα μαθήματα μας και μετά παίζουμε. Πρώτα κάνουμε τη δουλειά μα και μετά χαλαρώνουμε. Τώρα, όσον αφορά στο θέμα των σχέσεων και το αν τα 12 χρόνια είναι μια ηλικία στην οποία ξεκινούν τα φασώματα. Σε, περί... σε καμία περίπτωση όχι. Έρευνε έχουν δείξει ε, ότι ε, δυστυχώ φαίνεται ότι οι έφηβοι μας μπαίνουν πάρα πολύ νωρίς στο πεδίο των ερωτικών σχέσεων ε, από τα 11. Ε, με ποσοστό στα 13 τους, γύρω στο 15% των εφήβων, να έχουν την πρώτη σεξουαλική επαφή. Αυτά τα ποσοστά είναι τρομακτικά, καθότι γνωρίζουμε ότι μπορεί να τα παιδιά στην ηλικία αυτή και τα κορίτσια να έχουν την εμμινορίση και τα αγόρια να έχουν αντιληφθεί τέλο πάντων των το σεξουαλικών τους προσανατολισμών και να θέλουν ή να επηρεάζονται πάλι από, αυτή, από, από, την pop κουλτούρα γιατί η pop κουλτούρα είναι γεμάτη από στερεότυπα σεξ, σεξουαλικού περιεχομένου τα πάντα έχουν να κάνει, τα τραγούδια τους, οι μουσικές τους ε, τα βίντεο τους, οι ταινίες που βλέπουν ε, τα, όλα αυτά τα βιτεάκια που έχονται σε επαφή Όλα αυτά είναι, ε, ανεξέλεκτα στο διαδίκτυο και άμα δεν, βάζεις, δεν κάνεις έλεγχο, μπορεί το κάθε παιδί, είτε να, ακόμα και, και να ελέγχεις το δικό σου παιδί, ε, τα άλλα παιδιά που δεν ελεγχόνται έχουν τη δυνατότητα να επηρεάσουν το δικό σου παιδί ή, ή να ασκήσουν κριτική στο δικό σου παιδί γιατί το δικό σου παιδί δεν τα δέχεται αυτά τα πράγματα. Οπότε ε, είναι μεγάλο το ποσοστό αυτή της ε, ε, επιρροής. Και δυστυχώ επηρεάζουν τα παιδιά στο να μπαίνουν νωρίτερα στη σε σεξουαλική επαφή που δεν είναι καλό αυτό. Και Γιατί δεν είναι καλό, Γιατί μέχρι τα 18 μα, το σώμα μα και τέλος πατώ, τα όργανα μα, τα γεννητικά μα όργανα και όλα, τα, και όλα τα μέρη του σώματο μα, μεγαλώνουν και διαμορφώνονται. Και δεν, είναι, δεν, είναι, δεν, θα, δεν θα κάνει καλό το να μπουν σε αυτήν τη φάση τόσο νωρίς τα παιδιά. Μπορεί να δημιουργηθούν πάρα πολλές δυσκολίες ή και να έχουν πέραν από τα σεξουαλικά με τα νοσήματα, τις ανεπιθύμητες εγκυμοσύνες, τα κορίτσια, τα έφηβα μας, αλλά και άλλα πράγματα, να, να δημιουργηθούν αλλού είδου προβλήματα. Και δεν έχουν και τη συναισθηματική νοημότητα να το ναι. αντιμετωπίσουν. Αυτό θα σου έλεγα, ότι αυτό που λέει η κοπέλα είναι ότι το, η κόρη της αποφεύγει ουσιαστικά, είχε αποφύγει μέχρι τώρα να κάνουν κάτι και το αγόρι την πιέζει να κάνουν κάτι και άμα δεν κάνουν κάτι τη χωρίζει και αυτή τον παρακαλάει. Δηλαδή υπάρχουν και ζητήματα συνεξάρτησης το παιδί. <σ at the internet> ναι, οπότε πρέπει οπωσδήποτε το παιδί να πάει σε ψυχολόγο. Ε, και αυτό το βίντεο το κάνουμε για να σου πούμε ότι πρέπει οπωσδήποτε να πάρει το παιδί σε ψυχολόγο. Για να πάτε και εσεί σε ψυχολόγο, να διαλέξετε έναν παιδοψυχολόγο τη δική σα επιλογή. Αν, αν, είστε στην Κύπρο, η δόκτωρα Αριστονίκη Θεοδοσίου είναι και παιδοψυχολόγο και εξειδικευμένη στου εφήβου και ψυχολόγο ενηλίκων. Άρα μπορείτε να πάτε σε αυτή, μπορείτε να πάτε οπουδήποτε άλλο θέλετε. Αλλά μην το αφήσετε. Μην το αφήσετε. Δηλαδή δεν είναι αστείο, δεν είναι χαλαρό. Εγώ προσωπικά θεωρώ ότι. Είναι ανέφικτο να μην έχουν τα παιδιά κινητό όταν είναι στο γυμνάσιο και μετά, όμως χρειάζεται να είμαστε ενημερωμένοι γονεί. χρειάζεται όταν βλέπουμε προβλήματα στο παιδί μας, όπως τον εθισμό στο κινητό, τον εθισμό στο διαδίκτυο, τις προβληματικές συνδέσεις, όπως αυτή μου περιέγραψε η κοπέλα, πρέπει οπωσδήποτε να πάμε σε ειδικό, να το προλάβουμε στη ρίζα του, στην αρχή του, τότε που έχει αρχίσει να δημιουργείται το πρόβλημα. Κατ' εμέ τα μαθήματα των τελευταίων, όχι ότι δεν είναι σημαντικά, αλλά το πιο σημαντικό από όλα είναι ότι το παιδί έχει εθισμό του διαδίκτυο, έχει εθισμό του κινητών και επίσης έχει δημιουργήσει μία σχέση κακοποιητική που δεν το αντιλαμβάνεται και συνεχίζει να την επιδιώκει και παραμελεί την προστασία τη, την υγεία τη, τα μαθήματα, δεν τα βάλουμε και τα μαθήματα μέσα. Αλλά η δική μου γνώμη είναι ότι πρέπει τα παιδιά να, να μην νιώθουν ότι μα νοιάζουν μόνο τα μαθήματα και μα νοιάζει μόνο να έχουν καλέ επιδόσει και δεν μα νοιάζει να είναι καλά. Όλα μαζί. Στην, περι, στην περιγραφή αυτού του βίντεο θα βάλω και τα στοιχεία τη Αριστονίκη που έχω βάλει στα προηγούμενα βίντεο και θα βάλω και, το... και την ενημέρωση που έχεις για τι ομάδε που θα ξεκινήσετε, που είναι και διαδικτυακέ. Οπότε, μια αθισμένη στο κινητό θα μου με νευσμένες στο διαδίκτυο του αρέσει η φάση ότι θα είναι διαδικτεγγύ. Να πω ότι είναι πολύ δύσκολο να μεγαλώνεις τις μέρες μας παιδιά. είναι πολύ δύσκολο. Tell me about it. Είναι πολύ δύσκολο να μεγαλώνεις και να είσαι εκεί δίπλα τους ενεργός γονέας. Θα δεχθείς πειρά ότι γονέας και να είσαι θα δεχθεί τα πειρά, αλλά πρέπει να τα αντέξουμε αυτά τα πειρά. It's part of the job. Είναι μέρο τη δουλειά μα. Είναι μέρο του ρόλου μα. Του ρόλου μας. Δεν πρέπει να, αντέξουμε... να μα ενδιαφέρει να μα λένε καλά λόγια για τα παιδιά μα. Πρέπει να μα ενδιαφέρει να κάνουμε το σωστό και το καλό για τα παιδιά μα. Ακριβώ. Θα μα πούν και τα καλά λόγια όταν θα θέλουν να, να... να καταφέρουν κάτι ή να πάρουν κάτι από εμάς. Είναι μάνα στη χειραγώγηση και στη χειριστικότητα τα παιδιά μα. Αλλά είναι μέρο και τη ηλικία του αυτό. Και εμεί τα κάναμε, ήμασταν μικρότεροι. Απλά πλέον. Ο, εσύ και εγώ θα έπρεπε να τα κάναμε, αλλά δεν είχαμε φορό να τα κάνουμε. Μην λε και εμεί τα κάναμε. Εγώ, παρα... εγώ μετανιώνω που δεν τα έκανα. Δεν ήμουν χειριστή και ό,τι έπρεπε να Είμαστε σε άλλε εποχέ. Εμεί είμαστε και αριστονίκοι και εγώ είχαμε μεγαλώσει πριν την ηλικία μα. Δεν περάσαμε Οι, ούτε εσύ ούτε εγώ περάσαμε αυτή τη φάση του να είσαι ένα ξέγνιαστο έφηβο που έγνοια σου να είναι να ξεγελάσει του γονεί σου για να βγει έξω ή να πα στο πάρτι. Δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Δυστυχώ δεν περάσαμε αυτή τη φάση. Την, πηδήξαμε κανονικά. Αυτό το ρήμα σε διάφορα διάφορες φωνές το πάθαμε ψυχολογικά εννοείται. <laughs> λοιπόν. <laughs> λοιπόν, στην περιγραφή του βίντεο θα έχω και το email της Αριστονίκης και το τηλεφωνό τη Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί τη και μέσω Viber, μηνύμα, μηνύματο στο Viber ή βίντεο ή ηχητική κλίση στο Viber. η Αριστονίκη, όπω μα έχει και σε προηγούμενο βίντεο, προετοιμάζει τώρα μια διαδικτυακή ομάδα για εφήβου εξαιρετική που έχει σχέση με την γνώση του εγκεφάλου, γνώση του εθισμού, γνώση συναισθημάτων κλπ. Ε, θέλεις να πεις κάτι σε σχέση με την ομάδα. Ε, ε, ο, ο στόχος της ομάρα, ομάδας ξεβίδισε μέσα από τις ανάγκες στη, που βλέπω ότι ο, των οικογένειών. Ε, επί της ουσίας θα εξηγήσω στα παιδιά με όσο πιο απλά λόγια γίνεται το πώς λειτουργεί ο εγκέφαλος τους. Ε, σε αυτή την ηλικία, πώς εθίζεται ένας εγκέφαλος, τι ακριβώς γίνεται και πώς μπορούν να προστατευτούν από όλα από από αυτά τα μέσα, τι πρέπει να κάνουν. Επίσης, πώς να διαβάζουν με βάση το, το μαθησιακό τους προφίλ ε, και γενικότερα ε, μέσα από βίντεο, από διαδραστικών τρόπων θα μάθουν να α, καταλαβαίνουν τον εγκέφαλό τους. Είναι, Είναι ένα... διαδικτυακή αυτή η ομάδα... Ναι. Και επίση μέσα από, την, από το πρόγραμμα COCMA, που είναι ό,τι τελευταίων έχει βγει πάνω στην προπόνηση του εγκεφάλου ε, και βοηθάει πάρα πολύ και τα παιδιά με μαθησιακέ δυσκολίε, τα παιδιά που έχουν πρόβλημα στη μνήμη του, στην εργαζόμενη, τα παιδιά που έχουν εδέπι ή άλλε δυσκολίε. Ε, θα μπορέσουμε να προπονήσουμε τι περιοχέ που έχουν κάποιον έλλειμμα και επειδή ε, το μυαλό μας τα κύτταρα του εγκεφάλου μα είναι σαν το δέντρο. Το έναν επικοινωνεί με το άλλο. Όταν προπονήσει μια περιοχή του εγκεφάλου, προπονείται και άλλη περιοχή του εγκεφάλου. Και αυτό βοηθάει πάρα πολύ. Το πρόγραμμα αυτό ε, έχω γίνει, α το πούμε, διαπιστευμένη. Πώ δεν θα γινώσουν. Α. Γιατί... Δεν έχει ψυχομετρικό εργαλείο μου κυκλοφορεί στα, στα λυρικά που να μην είναι διαπιστευμένη, Ναι. Και έχω δει το ότι... λέω σαν... σαν να λέω κάτι κακό. <laughs> ναι. Ε, ε, είναι κακό για την τσέπη μου, οπότε καλά έκανε. Έλα σε... να σου πω, ε, ε, το είχαμε συζητήσει, πού το συζητήσαμε, σε κάποιο live, ότι κάνεις κάποια τεστ που μπορεί, αν κάποιος είναι, προβληματίζεται αν έχει στοιχεία δέπη ή στοιχεία αυτισμού, μπορεί να επικοινωνήσει μαζί σου και ενήλικας και κάνεις τα τεστ ανάλογα. Εντάξει, ναι. Ε, το, σε ένα live το λέγαμε, ναι. Οπότε ε, μπορεί έτσι να βοηθηθεί. Υπάρχει δηλαδή και, ο, και η διάγνωση αλλά και η θεραπευτική αντιμετώπιση. Yeah. Και για αυτόν το προτείνω. Ε, οπότε το κάνω γιατί βλέπω ότι πάρα πολλά παιδιά στις μέρες μας έχουν έτσι αυτή την εικόνα. Άρα στην Αριστονίκη, αδελφέ μου, <laughs> Στην Αριστονίκη όσοι έχετε παιδιά τα οποία έχουν προβλήματα. Είδες, είδες πόσοι, που, τι, τι κάνει ρε παιδί μου ο Θεός η φύση, θυμάσαι που σου έλεγα να μην ήσουν όταν είχα τα, παι... τα, παιδιά μικρά. Τώρα τα παιδιά μου τα μικρά πάνε και τα δύο στην Αριστορή και είναι πολύ ευχαριστημένα. Είναι η καλύτερη τους μέρα, το Σάββατο θα έρθουν πάλι, είναι η καλύτερη τους μέρα. Θα πάμε ένα Αριστονίκη. Η mm. <laughs> καλύτερη τους μέρα. Μάλιστα. <laughs> λοιπόν, ε... ο Νικόλας, τι ωραίο πράγμα είναι αυτή η ψυχοθεραπεία μου. <laughs> Τέλειο πράγμα είναι η ψυχοθεραπεία μου. <laughs> Μ' αρέσει πάρα πολύ που έχω την ψυχοθεραπεία. Α στείλω κάποιου χαιρετισμού στην κοπέλα που μα έστειλε εντολή. Ένα είναι ε, το... κακό να πάνε τα παιδιά στον παιδοψυχολόγο Εμεί πηγαίνουμε προληπτικά και μα μας βοηθάει πάρα πολύ όλου. Δηλαδή, βοηθάει και το ρόλο μα ως γονέων εμά. Το γεγονό ότι ξέρουμε ότι το παιδί πέρα από εμά που μιλάει, έχει και σε έναν που μιλάει, που εννοείται ότι η σχέση σα είναι θεραπευτική και σχέση εμπιστοσύνη και μπορεί να, να υπάρχει. Εμεί νιώθουμε μια ανασφάλεια για να είμαστε την ειλικρινεί, ότι πέραν από εμά υπάρχει και εσύ. Και εγώ είδε, απέκτησα παιδιά για να σου τα στέλνω. Είδε. <laughs> <laughs> εντάξει, μπλάκα που κάνω, ρε παιδιά. Εντάξει, για όσου είστε καινούργιοι εδώ στο κανάλι, εγώ έχω δύο μεγάλα παιδιά ενήλικα, τα οποία τα απέκτησα το μεν μεγάλο γιο όταν ήμουν 22 και τη μεν μεγάλη κόρη όταν ήμουν 25 και στα 48 ε, γνώρισα τον πατέρα των μικρών μου των παιδιών τα οποία υιοθέτησα και έτσι έχω τώρα δύο μικρά παιδιά, 13 είναι εγώ, ο Νικόλας είναι 8 και είμαι ξανά μαμά και πολλές φορές σε προηγούμενα βίντεο έλεγα στην Αριστόνικη, να αχ φορε Αριστόνικη, όταν ήταν τα μεγάλα τα παιδιά μικρά τότε δεν ήξερα εγώ και μικρά παιδιά. Όταν ήταν μικρά τα παιδιά μου δεν ήσουν στην Κύπρο ρε παιδί μου να έκαναμε αυτές τις ομάδες, να κάναμε τις θεραπείες τώρα, έχω την ευκαιρία, είδες, α... Ε, 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 και δοσίσετε. <σχεδιά> <σχεδιά> λοιπόν. <σχεδιά> 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 <σχ αλλά εκμεταλλευτείτε το αυτόν και η φιλία από Ελλάδα τη ομάδα τη διαδικτυακή για τη μεγάλη υπόθεση. Και μακάρι, μακάρι όταν ήμασταν κι εμεί μικροί να είχαμε τέτοιε ευκαιρίε. Φαντάστηκε να πηγαίναμε στο ψυχολόγο ή εσύ, εγώ, όταν ήμασταν 13, 14, 15. Φαντάζει με επιστημονική φαντασία αυτό αυτόν που λε. <laughs> Όχι, ρε, πόσο πιο καλά θα εξελισσόταν η ζωή μα, πόσο πιο νωρί θα παίρναμε τη δύναμη μα τα πάνω μα. Ναι. Ναι. Mm. Σ' αγαπώ πάρα πολύ. Αγαπώ. Και ο κόσμος σ' αγαπάει κόρη. Ξέρεις το ότι το καλοκαίρι που δεν κάναμε βίντεο, επειδή το καλοκαίρι είχε πάρει άδεια η αριστονική μας, γιατί είχε προετοιμασίες, είχε άλλα πράγματα, είχε το παιδί που δεν είναι εξετάσεις. Και σε, σε, ψάχνει ο κόσμος. Πού είναι η αριστονική, πού είναι η αριστοτρίτη. Ε, την ήρθε. <laughs> <laughs> λοιπόν, θα τα πούμε την επόμενη αριστοτρίτη. Γεια σε όλους. Yeah.